τη γνωρίσαμε ως Άντρια, Μαργαρίτα, Χριστίνα και τελευταία ως Αλεξία. Ο λόγος για την αγαπημένη ηθοποιό Μαριάννα Σάντι, η οποία εδώ και δύο σεζόν έχει το δικό της ρόλο στη σειρά του Αντένα Νιώσε Με. Σε μια πιο χαλαρή διάθεση και κλίμα, αφήνοντας για λίγο το αυστηρό ύφος της Αλεξίας, η Μαριάννα μίλησε αποκλειστικά στο Αντένα Άιγο. Μαριάννα μου, καλώς όρισες στο Αντένα Άιγο. Καλώς σας βρήκα. Έτσι για αρχή να σε ρωτήσω πόσο προέκυψε στη ζωή σου η υποκριτική. Παίρνεις με πολλά χρόνια πίσω τώρα, όταν ήμουν μικρή. Άρεσε μου πάρα πολλά το θέατρο. Και αποφάσισα να γραφτώ σε ένα θεατρικό εργαστήρι, όπου είχα την πρώτη μου επαφή με θεατρικό παιχνίδι, παραστάσεις, περιοδίες στην Κύπρο. Είχα αποφασίσει από μικρή τι θα ακολουθούσα. Έτσι είχα προετοιμάσει τους γονείς μου ότι μετά το Λύκειο φεύγω, πάω Αθήνα για σπουδές. Έτσι και έγινε. Δηλαδή όλο τα σχολικά μου χρόνια πέρασα στο θέατρο. Προέκυψε και τηλεόραση, δύο σειρές συγκεκριμένα στην τηλεόραση. Μετά το τέλος του Λυκείου πήγα στην Αθήνα για σπουδές σε δραματική σχολή. Επέστρεψες πίσω στην Κύπρο και σε απολαμβάνουμε στη σειρά του Αντένα, το Νιώσε Με. Ναι, φέτος και πέρσι, γιατί το Νιώσε Με συνεχίζεται για δεύτερη σεζόν. Βρίσκομαι στο Νιώσε Με, στον Αντένα, 7:30 καθημερινά. Σε ένα ρόλο, αν θέλεις, της κακιάς της παρέας, πόσο κόντρα στη Μαριάννα είναι αυτό που κάνεις? Να διευκρινίσω κάτι. Η Αλεξία για μένα δεν είναι κακιά. Πάσχει από μια ψυχική διαταραχή. Όμως οι συνθήκες της ζωής της κάμαν την να συμπεριφέρεται και να λειτουργεί με τον τρόπο. Αν με ρωτούσε σε μένα αν θα συμπεριφέρουμουν ή αν θα εδρούσα σαν την Αλεξία, θα να σου πω όχι. Αλλά δικαιολογώ ότι είναι κακιά. Έχει τους λόγους της. Είναι ένας διαφορετικός ρόλος όμως, γιατί πάντα έκανα ρόλους της καλής, να το πω, συγγνώμη, της καλής, του θύματος, της απατημένης συζύγου και ούτω καθεξής. Εδώ και δύο χρόνια υποδίωμαι τον ρόλο της Αλεξίας, όπου είναι πολλά διαφορετικό από ότι ήμουν κι εγώ συνηθισμένη και ήταν συνηθισμένος και ο κόσμος να με βλέπει. Αλλά για μένα δεν είναι κακιά η Αλεξία. Σε πολλά πράγματα έχει πολύ δίκαιο, δικαιολογώ ότι. Στον κόσμο φκένει μια κακία και μια τρέλα. Εμένα αρέσκει μου όμως τούτο, γιατί διά μου κάποια εφόδια για να δουλέψω μαζί της. Ξέρεις, άλλο να πιένεις το γύρισμα να κάνεις τον ίδιο τον ίδιο ρόλο κάθε χρονιά. Είναι κάτι διαφορετικό και παρόλο που με φοβίζουν οι αλλαγές, εν τούτης αυτή η αλλαγή αρέσει μου πάρα πολύ. Πώς αντιδρά ο κόσμος που σε βλέπει στον δρόμο? Κοίτα, μέχρι τώρα πλησιάζουμε και λέμε μου «Μα γιατί είσαι κάτσια φέτος, μα γιατί το ένα, μα γιατί το άλλο», αλλά δεν άκουσα κάποιον να... Δηλαδή το «είσαι κάτσια» χαμογελαστά που το λαλούν και ότι μπελεί η Αλεξία, έτσι. Θα δούμε την Αλεξία να αλλάζει. Τούτον δεν το γνωρίζω, αν θα αλλάξει. Όμως, μέσα από την πορεία της και από μικρές στιγμές δείχνει και έναν άλλο, μια άλλη πτυχή του χαρακτήρα της. Κάποια ανευαισθησία, την οποία την καλύπτει με θυμό και φωνές. Αλλά πίσω από το ολόκληρο κρύφκεται μια ευαισθησία και ένα νιάξιμο, τέλος πάντων, για τους φίλους της, ενώ τους χαρακτήρες της σειράς. Για παρακάτω, γνωρίζω ούτε εγώ, νομίζω ούτε η σεναριογράφος μας γνωρίζει. Στην πορεία της βγαίνουν. Πες μας έτσι λίγο το κλίμα στα γυρίσματα πώς είναι. Κοίταξε, θα σου πω ότι περνούμε τέλεια στα γυρίσματα, γιατί ένα μεγάλο ψέμα, ότι έχουμε πολλά καλές στιγμές και είμαστε πολλά ενωμένοι σαν οικογένεια, είναι η επαγγελματική μου οικογένεια. Τούτο ναι, ισχύει. Όμως υπάρχουν και οι στιγμές της κούρασης, οι στιγμές του θυμού,
οι στιγμές που να πεις κάτι, να θυμώσεις τέλος πάντων, να υπάρχει ένταση, να προλάβουμε, να υπάρχει άγχος, είναι νουλα τέλεια. Είναι όλα μαζί. Και καλές στιγμές και κακές. Όμως νιώθω πολλά οικεία στον χώρο που δουλεύω. Ίσως γιατί δουλεύω σε ένα σταθμό και με μια εταιρεία παραγωγής χρόνια και με κάποιους συναδέλφους άλλα τόσα χρόνια που πια υπάρχει ένα δέσιμο μεταξύ μας. Ξέρουμε ο ένας τον άλλο και ξέρουμε τα κουμπιά ένας του άλλου και ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε και τους άλλους και την κάθε περίπτωση. Χτύπησε τώρα η καρδιά μου και πονάει. Χτύπησε κόκκινο η ζωή, λεπτά μετρά. Ήρθε η ώρα η στιγμή για να μιλήσει η ψυχή. Ήρθε η ώρα του ερωτά να με ορίσει. Νιώσε με, ψυχή μου που πονάω. Νιώσε με, καρδιά μου σου μιλάω. Κάθε κύτταρό μου ακυρώνεις. Σώσε με, μη με σκοτώνεις. Τα γυρίσματα της σειράς του Νιώσε με, όπου να είναι, τελειώνω. Έχεις κάποια άλλη καινούργια πρόταση? Πρόταση μου έχει γίνει. Απλώς πάντα μετά τα Χριστούγεννα ξεκινάει η αναζήτηση και από τους σταθμούς και από τους ηθοποιούς για την επόμενη σεζόν. Έχω συμμετάσχει σε έναν τηλεοπτικό πιλότο. Θα συμμετάσχω και σε δεύτερο. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή εναπόκειται στους σταθμούς αν θα περάσουν οι συγκεκριμένες σειρές. Έτυχε να απορρίψεις κάποια επαγγελματική πρόταση που δεν ανταποκρινόταν στη Μαριάννα? Απλώς πιστεύω ότι θα υπάρξει καλή συνεργασία, γιατί έχω και λίγο ενστίχτο εγώ. Προτιμήσα να κάνω κάτι άλλο, βασικά ρίσκαρα να απορρίψω μια πρόταση και να δεχτώ μια άλλη, πάλι λόγω ενσύκτου. Έτυχε να κάνω κάτι το οποίο μετάνιωσα, συμμετέχω κάπου το οποίο μια φορά το είδα και μετά δεν ήθελα να το ξαναδώ. Εντάξει, έτσι κάνουμε και 10 προτάσεις το χρόνο να μην είμαστε και απορρίπτω και εντάξει, όχι για όνομα του Θεού. Απλώς ναι, έτυχε να με προτείνουν ή να μου πουν για κάτι και να με θέλω ή να βρω έναν τρόπο να το αποφύγω. Βλέπεις την σειρά για να δεις το τελικό αποτέλεσμα? Αν δεν δουλεύω εκείνη την ώρα, αν είμαι σπίτι, ναι. Αλλιώς ξέρω ότι να το δω που το άγω. Να πατήσω το κουμπί νιώσε με, ξέρω εγώ. Έμαθα τώρα και χειρίζομαι τα γιατί είμαι λίγο ασχετή. Και να δω τη σειρά που το άγω. Το οποίο είναι πολλά βοηθητικό και εξυπηρετεί μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Ή γενικά άμα χάσω κάτι που την τηλεόραση και αν είσαι στον αντένα εννοείται να το δω στο άγω. Κάνεις θυσίες για το επάγγελμά σου? Για ό,τι αγαπάς κάνεις θυσίες, αφήνεις κάτι. Και θα το λέω όμως θυσία, γιατί μέρος της ζωής μου. Δηλαδή ξέρω ότι άμα έχω γύρισμα πρωί-πρωί, να κάτσω να θυκευάσω το βράδυ και θα ξενυχτήσω, θα βγω έξω. Αυτό για μένα είναι θυσία, είναι τρόπος ζωής πια. Και θυσιάζω κάτι, είναι αυκά άλλη μέρα. Τα γυρίσματα θα σε κάθε μέρα? Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και κάποιες Παρασκευές. Αλλά οι σταθερές μας είναι Δευτέρα, Πέμπτη. Αρέσκει μου πολύ παρακάθεστε όλα τα βατάλια, κουράζεστε πολλά. Με τον καναλό μες στο στόμα. Θέλω να μιλήσουμε. Μόνοι μας. Μιλάμε τον Ιάσονα. Μιλάτε ύστερα με τον Ιάσονα, θέλω να σου πω κάτι λίγο. Εντάξει, Αλεξία, με ξέρετε μόνο μου. Μίλα. Σπίρτο μου εσύ. Έλα. Πάμε στον τρόπο. Σκεύασε. Να εισέλθουμε τώρα λίγο έτσι στα πιο προσωπικά. Έχει σχέση αυτή την περίοδο? Ναι, είμαι σε κάποια σχέση. Περνώ πάρα πολύ όμορφα. Όμως θέλω να πω παραπάνω. Ο έρωτας πώς λειτουργεί στην επαγγελματική σου πορεία? Πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες παντού. Τούτο που λένε ότι άμα είσαι σε μια καλή σχέση, είσαι ερωτευμένος, πάνε όλα καλά. Δεν το συμμερίζομαι τόσο πολλά, γιατί άμα υπάρχουν ισορροπίες αλλού,
λίγο χάνεσαι. Έτσι, εγώ προτιμώ να έχω ισορροπία στην προσωπική ζωή, στην επαγγελματική, στην προσωπική όσον αφορά φίλους, οικογένεια. Ο γάμος είναι μέσα στα άμεσα σχέδιά σου? Ναι, σκέφτομαι το γάμο κάποια στιγμή, αλλά πιο μετά. Πιστεύεις ότι είναι νωρίς ακόμα? Κοίτα, όχι, νωρίς είναι, εάν το πάρεις ηλικιακά. Απλώς, ποτέ δεν σκέφτηκα το γάμο ως νηφικά και αξιώσει και βαρκούμετα. Ναι, δεν μπορώ τα πράγματα, δηλαδή προτιμώ να βοηθώ να οργανωθούν οι γάμοι των φίλων μου ή κάποιων συγγενών παρά να οργανώνω τα δικά. Δεν μπορώ. Όμως, για οικογένεια, έχω διαφορετική άποψη. Νομίζω νιώθω ότι είμαι έτοιμη, ναι, να κάνω έναν παιδί. Και τρία, σε αυτά τις περιστάσεις. Είμαι έτοιμη, νομίζω, να γίνω μάμα. Μαριάννα μου, να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την αποκλειστική συνέντευξη στο iWO και να σου ευχηθούμε κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και σε εσάς τα καλύτερα. Το iWO να βγαίνει ακόμα καλύτερα, γιατί από ό,τι ακούω πάει τα καλά. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.